Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται με τις προκρατήσεις σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς για το τετραήμερο της πρωτοχρονιάς. Αυτές δεν είναι προκρατήσεις. Προκρατήσεις θα το συζητάγαμε. Και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται στην Αθήνα. Ο κύριος Ευγένιος Βασιλικός, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, είναι κοντά μας. Και επίσης το μοναστηράκι, καλή συνάδελφος η Στέλλα Χριστοδουλίδου με τον κύριο Μάκη Σαββίδη, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βασιλικό. Ναι, βεβαίως. Κύριε Βασιλικέ. Πώς πάμε, τι γίνεται. Δώστε μας λίγο την Αθήνα κινείται μέσα στις γιορτές πάντα. Παραδοσιακά έρχεται και κόσμος από την περιφέρεια να περάσει Χριστούγεννα εδώ. Αλλά έχουμε τουρίστες ακόμα. Σωστά τα λέτε. Επικεντρώνεται καθαρά στο κέντρο της Αθήνας. Ο τουρισμός δεν πάει στα περίχωρα. Όντως έχουμε από την επαρχία κόσμο ο οποίος έχει. Μας επισκέπτεται. Επίσης, οι Κύπροι μας προτιμούν, όπως κάθε χρόνο. Έχουμε χάσει πολύ τουρισμό από το Ισραήλ, το οποίο ήμασταν για αυτούς πολύ δημοφιλής προορισμός επίσης για τις γιορτές. Σε γενικές γραμμές, ναι, πάμε καλά. Δεν είναι αυτό ακριβώς που ανέφερε ο Υπουργός στο 100%, προφανώς, ειδικά για την Αθήνα, το οποίο βλέπουμε ότι, ναι, για πολύ συγκεκριμένες μέρες και λίγες, σε δημοφιλείς προορισμούς, ναι, έχει κίνηση. Μάλιστα. Πού οφείλεται αυτό τώρα, κύριε Βασιλικέ, δηλαδή, τι πιστεύετε και κάποιος ψηφίζει, επιλέγει την Αθήνα για να έρθει εδώ για να περάσει αυτές τις μέρες. Καλώς ορίζουμε και τον κύριο... Βεβαίως, κοντά μας. Κύριε Πάκα, πώς είστε. Ναι, χαρά, το Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Ελάτε, κύριε Βασιλικέ. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια μεγάλη να γίνει η Αθήνα ένα city break προορισμός. Βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα στη σεζόν δεν περνάνε απλά για να πάνε μετά σε άλλο προορισμό και μένουν και στην Αθήνα. Και μένουν, Ακριβώς. Νομίζω θα μας τα πει καλύτερα και ο κύριος από τον Εμπορικό Σύλλογο, ο κύριος Σαββίδης, ότι τα μαγαζιά έχουν κίνηση και βλέπουμε ότι τα ψώνια βοηθάνε πάρα πολύ. Η διασκέδαση, στην οποία είμαστε αρκετά δυνατοί, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βοηθάει πάρα πολύ και τραβάει επίσης κόσμο. Μάλιστα. Οπότε κάποιος να ψηφίσει και να έρθει εδώ. Κύριε Σαββίδη, να έρθουμε σε εσάς, να μας δώσετε εσείς τα στοιχεία τα οποία έχετε και για την κίνηση αυτές τις ημέρες. Τι γίνεται? Αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως μας είπατε και πριν, κύριε Σαββίδη, ωστόσο εγχώρια κυρίως. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Η κίνηση ειδικά στην κεντρική αγορά της Αθήνας, στο εμπορικό τρίγωνο, είναι αυξημένη. Υπάρχει ικανοποίηση από την πλευρά του εμπορίου όσον αφορά τον αριθμό των πωλήσεων φέτος, αλλά είναι χαμηλότερης αξίας. Όσον αφορά τον τουρισμό, βλέπουμε όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος περισσότερο, να έχουμε εγχώριο τουρισμό από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Επισκέπτονται την Αθήνα όσοι ήθιστε και κάνουν και τις αγορές τους οι επισκέπτες. Θεωρούμε ότι θα συνεχίσει αυτό και μέχρι τα Θεοφάνεια, μέχρι και την αρχή του χρόνου. Και όντως, όπως προανέφερε και ο συνομιλητής μας, πάρα πολλά Airbnb, ξενοδοχεία κτλ. Είναι γεμάτα πια στην πόλη. Δεν υπάρχει μεγάλη διαθυσιμότητα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σαββίδη, να ρωτήσω το εξής. Οι τουρίστες κάνουν αγορές, ψωνίζουν στην Ελλάδα, αφήνουν χρήματα στη χώρα μας. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι του φαγητού, που σαφώς θα βγει κάποιος και θα φάει ή θα πιει ένα καφέ, θα κάνει τα ψώνια του, υποδήματα, ρούχα, θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Λιβαθινού, η Αθήνα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας προορισμός city break, που σημαίνει ότι συνδυάζει το πολιτιστικό με το αρχαιολογικό και μαζί με το εμπορικό κομμάτι. Οι τουρίστες έρχονται να δουν τις όμορφες περιοχές της Αθήνας και συνδυάζουν την επίσκεψή τους με τις αγορές. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες που κάνουν τις αγορές τους. Ειδικά το καλοκαίρι, που είναι και εκπτωτική περίοδος, το κάνουν. Και τώρα τα Χριστούγεννα συνεχίζουν και κάνουν αγορές. Γιατί σας θυμίζω, ειδικά για την εγχώρια αγορά, δεν υπάρχουν όλα τα προϊόντα στις μικρές επαρχιακές πόλεις. Και επιπλέον και οι ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας δεν έχουν τα προϊόντα που προσφέρουμε εμείς, που είναι πάρα πολύ καλή η αγορά μας, στις χώρες τους. Γι' αυτό το λόγο μας προτιμάνε και οι ξένοι και οι εγχώροι τουρίστες. Ώστε να ζήσουν αγορά. Τιμητική την περίοδο αυτή έχουν φυσικά τα προϊόντα ένδυσης υπόδησης, τα γυναικεία είδη θα έλεγα, ακολουθούν τα παιδικά είδη και στο τέλος τα ανδρικά.
Βέβαια, δεν έχει βοηθήσει και ο καιρός, έτσι, κύριε Μπάκα, και οι υπόλοιποι εδώ καλεσμένοι μας. Δεν έχει βοηθήσει και ο καιρός, δηλαδή να δουλέψουν και κάποια καταστήματα με πιο βαριά ρούχα, να το πω έτσι. Ακόμα και βλέπουμε και στους Καλάβητα, φίλοι μου που είχαν πάει τότε το τετραήμερο των Χριστουγέννων. Δεν είχε χιόνι έτσι ώστε να μπουν σε διαδικασία του χιονοδρομικού. Αυτό. Να μπορέσουν να κάνουν τα σπορ που θέλουν. Να πάει και περισσότερο κόσμο. Και πολύ Πάσχα μας θυμίζει ο καιρός αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάτι μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία είναι 1,5 τετραγωνικό και τα οποία το καλοκαίρι πουλάνε ζώνες και το χειμώνα πουλάνε γάντια, σκουφιά και κασκόλ. Συφή τα μαγαζιά αυτά τώρα στην Αράχοβε, στο Καλάβρετα τώρα, αυτά τα μαγαζιά τα οποία δεν πουλάνε. Δεν πουλάνε, σωστά, μάλιστα. Οπότε εκεί παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα. Πάντως αυτό με τα χιονοδρομικά που είπατε είναι πολύ μεγάλο θέμα. Τεράστιο θέμα. Ενώ ο κόσμος πηγαίνει για να πει τον καφέ του και να δει τα χιόνια, δεν μπορεί όμως. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τουρισμό με σκοπό το σκι. Δηλαδή κάνουν αθλητικό χειμερινό τουρισμό. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν το σπορ που θέλουν. Ωραία. Δεν το επιλέγουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα.